Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε. Σας ακούω. Κύριε Χριστόπουλος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ευχαριστούμε γιατί που μας περιμένατε. Τι έγινε χθες το βράδυ τώρα στην Παλιά Βουλή? Ήταν μια εκδήλωση. Ήταν προγραμματισμένο να μιλήσουν ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, η πρόεδρος των δασκάλων και του δικηγορικού συλλόγου, ο καθηγητής ο κ. Αλιβιζάτος, συνταγματικού δικαίου. Και τι έγινε, μπορείτε να μας πείτε? Η εκδήλωση έγινε, πριν όμως μέσα στην εκδήλωση παρήγγειλαν στοιχεία, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, αυτά που βλέπετε στις οθόνες σας τώρα, με στόχο προφανώς να τη διαλύσουν. Δεν την διέλυσαν, μολονότι επιτέθησαν φραστικά και με ακραίο τρόπο στους ομιλητές. Για περίπου 10 λεπτά κατάφεραν να δημιουργήσουν μια μεγάλη αναμπούλα, αλλά τελικώς εξαιτίας της αστυνομικής παρουσίας φύγανε και συνεχίσαμε. Τι συνθήματα φωνάζανε, κύριε Χριστόπουλε? Να σας πω κάτι, δεν μπόρεσα καν να διακρίνω συνθήματα, πιστέψτε με. Δηλαδή, ένιωσα μια ντροπή όταν τους άκουγα να φωνάζουν τα περιπροδότες, ανθέληνες κτλ. Αλλά δεν ήταν τόσο άναρχο, τόσο. Τι να σας πω τώρα. Είχαν μπει μέσα, δηλαδή, όσο κοινό που παρακολουθεί, και ξαφνικά ξαναπεταχτήκανε πάνω, Ναι, κύριε Καμπλάκη, αυτή ήταν μια ανοιχτή εκδήλωση. Εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, μπήκανε μέσα, εμείς παρατάφτε, επειδή ξέραμε ότι διατρέχαμε τον κίνδυνο από τέτοιου είδους υποκείμενα, τέτοια στοιχεία. Κοιτάξτε, ας πούμε, είχαμε ενημερώσει την αστυνομία και η αστυνομία ήταν παρούσα. Τι να σας πω. Τι είναι η ντροπή του πολιτεύματος τώρα με δύο κουβέντες. Είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι ο εχθρός είναι πρώτον πυλών. Ο εχθρός δεν είναι πρώτον πυλών. Ο εχθρός είναι μέσα στο σπίτι μας. Και για διάφορους λόγους ιστορικούς στην Ελλάδα λέγαμε ότι δεν έχουμε αυτό το πράγμα, το ναζιστικό, το ακροδεξιό. Ξέρετε, επειδή η Χούντα είναι πρόσφατα και κανείς δεν θα ήθελε να ταυτιστεί μαζί της. Αλλά αυτό είναι ένα παραμύθι που τελείωσε. Η ακροδεξιά στην πιο χυδαία της, στην πιο αγοραία, στην πιο ακραία της μορφή είναι εδώ. Είναι κοντά μας. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει ως θέμα πολιτικό. Κατά τα λοιπά, πάντως θέλω να σας πω ότι δεν τους πέρασε. Η εκδήλωση έγινε. Η εκδήλωση είχε τρομερή επιτυχία σε ό,τι αφορά τον κόσμο που μαζεύτηκε, σε ό,τι αφορά τις προσωπικότητες που συστρατεύτηκαν σε αυτή την κατεύθυνση. Και με αυτή την έννοια, εγώ παρά αυτό το γεγονός είμαι ευχαριστημένος. Και τι σας λέγανε προδότες? Τι φαντάζεστε, τι θα λέγανε αυτοί? Τι θα λέγανε? Για βάλτε λίγο ήχο. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστόπουλε. Για βάλτε λίγο ήχο να ακούσουμε. Είναι τα αποκλειστικά πλάνα του ΜΕΚΑ. Βάλτε λίγο ήχο, παρακαλώ. Είσαστε εσείς οι χειρότεροι εκμεταλλευτές των ξένων. Είσαστε εσείς. Αγαπάμε όλους τους λαούς. Αλλά θέλουμε να γίνουμε έντρα, βρε. Πρέπει στον διαλαμβάνο που είσαι και τον αγώνα του Μελίνα. Λοιπόν, για έλατε μέσα, παιδιά. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα.